Παιδιά, ήρθε. Ένα μήνα μετά, παρόλα αυτά τα καταφέραμε και ήρθε. Το λάδι από Γκίσου, όπου θα το δούμε σήμερα μαζί live, θα το χρησιμοποιήσουμε. Δεν είναι ακριβώς πρώτες εντυπώσεις, θα σας πω σε λίγο τι έγινε. Θα σας κάνω πρώτα ένα review προϊόντων. Καλά, δεν είναι παγιά. Δεν είναι παγιά. Γι' αυτό γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου και σήμερα σας έχω το βίντεο που σας έχω τάξει εδώ και καιρό. Σας είχα κάνει αγαπημένα διάφορα άλλα, αλλά δεν είχα βάλει προϊόντα μαλλιών γιατί ήθελα να κάνουμε ένα βίντεο μόνο για προϊόντα μαλλιών, μιας και θέλω να δοκιμάσουμε και το λάδι από Γκίσου εδώ live στο βίντεο, να το δείτε κι εσείς αυτό το λάδι που έχει γίνει ο κακός χαμός και μιλάνε όλες σχεδόν οι youtubers που ασχολούνται με τα θέματα ομορφιάς, μαλλιών κλπ. Για το συγκεκριμένο λάδι, να δούμε αξίζει, δεν αξίζει. Καλά, εδώ θα έχουμε κάτι σαν πρώτες εντυπώσεις τώρα, γιατί κι εγώ το έχω χρησιμοποιήσει μόνο μία φορά, αλλά το χρησιμοποίησα λάθος. Θα σας πω τι έγινε. Και πού πήγαινα. Κάπου το πήγαινα, πού το πήγαινα. Ναι, να δούμε. Σε βάθος καιρού θα σας πω. Σε βάθος χρόνου θα σας πω. Τι και πώς και αυτά. Χαίρομαι πάρα πολύ που με έχετε συνδέσει με μαλλιά. Γενικότερα παίρνω πάρα πολλές ερωτήσεις σε ό,τι αφορά τα μαλλιά. Να σας προτείνω διάφορα, είτε μια μάσκα, είτε ένα καλό σαμπουάν, οτιδήποτε. Και πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Προσπαθώ και εγώ κάθε φορά να δοκιμάζω νέα προϊόντα και νέα προϊόντα και νέα προϊόντα. Είτε αυτά είναι λίγο πιο ακριβά, είτε λίγο πιο οικονομικά, είτε που μπορείς να βρεις στο σούπερ μάρκετ κλπ. Γιατί είμαι λάτρης των μαλλιών και θέλω πραγματικά να ανακαλύπτω νέα πράγματα, αλλά αγαπώ πολύ και τα μαλλιά μου, πάντα τα αγαπούσα τα μαλλιά μου από μικρή και τα φροντίζω όσο πιο πολύ μπορώ για να διατηρούνται και όσο πιο γίνεται για να μπορώ να έχω και τα μαλλιά μου όσο πιο ξανθιά θέλω ή τέλος πάντων στο χρώμα που εγώ θέλω, διότι τα ξανθά είναι και πολύ απαιτητικά, οπότε χρειάζεσαι και προϊόντα τα οποία πραγματικά λειτουργούν, γιατί είτε μπορεί να βρεις ένα πολύ ακριβό που να μην λειτουργεί και αντίστοιχα ένα φθηνό που να μην λειτουργεί ή ένα φθηνό που να λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Και έτσι έχει γίνει με αυτή εδώ τη σειρά που θα σας δείξω και όταν ανέβασα το post στο Instagram ενθουσιάστηκα με το πόσο πολλά κορίτσια υπάρχουν εκεί έξω που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη σειρά και είσαστε πάρα πολύ ευχαριστημένες. Είναι μια σειρά που εγώ δεν είχα την δυνατότητα να την δοκιμάσω. Νομίζω είχα ξαναδοκιμάσει, αλλά όχι τη νέα σειρά, την πιο παλιά, αλλά πρέπει να πηγαίνει πάρα πολύ καιρός, μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, αυτή η σειρά θα σας δείξω και κάποια άλλη σειρά με πιο ακριβά για να επιλέξετε εσείς τι θέλετε, γιατί πολλά κορίτσια μου είπατε να σας δείξω και πιο ακριβά και πιο οικονομικά. Οπότε αυτή εδώ η σειρά από Garnier είναι μια ολοκληρωμένη λύση για τα μαλλιά, γιατί έχει το σαμπουάν. Είναι από τη σειρά Botanic Therapy, νομίζω δεν το είπα ποτέ, με το μέλι. Είναι, πάμε, το σαμπουάν, η κρέμα, η μασκούλα και η κρέμα επανόρθωσης 3-1, η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ μαγική και πάρα πολύ ωραία κρέμα. Θα σας πω τώρα στην συνέχεια τι γίνεται με αυτή. Το σαμπουάν, το κλασικό, είναι πάρα πολύ ωραίο σαμπουάν, το οποίο καθαρίζει πολύ ωραία τα μαλλιά και είναι από αυτά τα σαμπουάν που κάνουν τα μαλλιά σου μετά να τρίζουν από καθαριότητα, αυτό που εγώ θέλω. Αν ένα σαμπουάν μετά δεν μου δίνει αυτή την αίσθηση, το απορρίπτω, δεν μου αρέσει. Αυτό είναι ένα τέτοιο σαμπουάν, κάνει και πολύ σαπουνάδα που το χαίρομαι εγώ έτσι να βγαίνει αφρός-μπόλικος. Δύο χέρια με αυτό και μετά αφού ξεπλύνω βάζω μία, εντάξει, αρκετά γενναιόδορη ποσότητα, έχει και πάρα πολύ, δεν κάνει να βαραίνουμε πολύ τα μαλλιά μας. Από τη μάσκα την αφήνω πάντα όλες τις μάσκες το χρόνο που λέει εδώ πάνω, μέχρι να κάνεις λίγο το peeling στο σώμα σου, μέχρι λίγο να χρησιμοποιήσεις το ξηραφάκι. Το αφρόλουτρό σου από εδώ από εκεί περνάει ο χρόνος, δεν είναι και πάρα πολύ, 3 με 5 λεπτά συνήθως είναι οι περισσότερες. Και αφού ξεπλύνω καλά την μάσκα, μετά χρησιμοποιώ το μαλακτικό, όπου είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μαλακτικό που βοηθάει πολύ να ξεμπλέξω τα μαλλιά μου μέσα στο μπάνιο. Εγώ το κάνω αυτό πάντα. Θα βάλω μια μικρή ποσότητα, θα απλώσω σε μήκη και άκρες και μετά θα πάρω τη βούρτσα και σιγά σιγά μέσα στο μπάνιο θα προσπαθήσω να τα ξεμπερδέψω, διότι όσο είναι βρεγμένα τα μαλλιά και υπάρχει πάνω και το προϊόν αυτό που είναι μια μαλακτική κρέμα, δεν σπάνε τα μαλλιά τόσο πολύ όσο αν τα κάνεις στεγνά. Αυτό ξέρω εγώ από τη δική μου εμπειρία και από αυτό που έχω μάθει από τους ειδικούς και γενικότερα είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά που πρέπει να την προτιμήσετε, γιατί πέρα από όλα τα άλλα, αυτό το άρωμα που έχει δεν μπορώ να σας το περιγράψω, είναι τέλειο. Τώρα, επειδή αυτήν χρησιμοποιώ αυτό το διάστημα, είμαι έτσι. Συνέχεια. Τώρα, τι ώρα που μυρίζουνε. Παιδιά, μυρίζουν τα μαλλιά. Όνειρο. Και τώρα θα σας δείξω την κρέμα επανόρθωσης, η οποία είναι 3-1, γιατί είναι μία κρέμα, αυτή εδώ, η οποία γεμίζει την τρίχα, σφραγίζει τις άκρες και μειώνει το σπάσιμο. Τη συγκεκριμένη κρέμα, εγώ πώς τη χρησιμοποιώ, αφού ταμπονάρω πολύ καλά τα μαλλιά μου που έχω βγει από το μπάνιο, τα χτενίζω, βάζω λίγη ποσότητα σε μήκη και άκρες πάλι και μετά συνεχίζω με το πιστολάκι μου, γιατί προστατεύει και τα μαλλιά από τη θερμότητα.
πάρα πολύ ωραία κρέμα και αυτό που με έχει σοκάρει στη συγκεκριμένη κρέμα, γιατί πραγματικά δύσκολα το βρίσκεις, δεν το βρίσκεις τόσο εύκολα, απορροφάται αμέσως. Κατευθείαν, δεν χρειάζεται να περιμένεις τίποτα. Βάζεις τα μαλλιά και πραγματικά βλέπεις σαν να είναι τα μαλλιά τόσο να διψάνε και να απορροφάνε κατευθείαν την κρέμα, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα σας δείξω την σειρά για την οποία σας είχα μιλήσει σε προηγούμενα βίντεο που είχε έρθει, ήταν vlog νομίζω και είχε έρθει μια παραγγελία από Look Fantastic και εκεί είναι που μου είπατε Μαρινέλη κάνε μας ένα βίντεο για μαλλιά και να μας προτείνεις και πιο οικονομικά προϊόντα μαλλιών, οπότε τώρα αφού σας έδειξα την πιο οικονομική λύση και την πιο εύκολη να την βρεις πλέον γιατί υπάρχει και στο σούπερ μάρκετ που πλέον μόνο σούπερ μάρκετ μπορούμε να πηγαίνουμε, πάμε τώρα να σας δείξω την άλλη λύση που είναι πιο επαγγελματικά προϊόντα. Και όχι πιο, είναι επαγγελματικά προϊόντα, τα οποία τα βρίσκεις είτε στα κομμωτήρια, πήγες στη Σίση, υπάρχουν. Θα σας αφήσω από κάτω το link της Σίσης, όχι το link, τα στοιχεία της Σίσης, άμα θέλει κάποια να ρωτήσει να το παραγγείλει, να καλέσει, όταν ανοίξουν τα κομμωτήρια τώρα, ελπίζω κοντά να είναι αυτό, όχι μόνο τα κομμωτήρια, όλα τα μαγαζιά και να έρθουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι από τη L'Oréal, είναι η σειρά Seri Expert. Είναι από τα καλύτερα προϊόντα μαλλιών που έχω χρησιμοποιήσει. Τώρα δεν έχω το σαμπουά να σας το δείξω γιατί μου έχει τελειώσει και γι' αυτό έχω πάει στη σειρά της Garnier, αλλά επειδή έχουν μείνει από αυτά εδώ, θα σας πω τι έχω κάνει για να τα χρησιμοποιώ. Γιατί είμαι, δεν ξέρω γιατί αν το παθαίνετε κι εσείς, είμαι της άποψης ότι όταν χρησιμοποιώ ένα σαμπουάν, μια μάσκα, ένα conditioner από μια εταιρεία, θέλω να είναι από την ίδια εταιρεία. Δεν ξέρω γιατί. Και επίσης θέλω να σας πω γιατί μπορεί να με ρωτήσετε ότι εγώ ναι μάσκα χρησιμοποιώ σε κάθε λούσιμο. Εγώ λουζόμαι μέρα παραμέρα γιατί έχω η λιπαρότητα ξαναεπέστρεψε από την εγκυμοσύνη και μετά ενώ είχε φύγει επέστρεψε ξανά γύρω στους 8 με 9 μήνες μετά αφότου γέννησα. Δυστυχώς. Οπότε δεν γίνεται να τα αφήνω περισσότερο τα μαλλιά μου και επειδή είναι ξανθά τα μαλλιά μου και επειδή κάθε φορά που πηγαίνω στο κομμωτήριο για να τα βάψω με τις ξενυχτικές βαφές, καταλαβαίνετε τι παθαίνει αν και βάζουμε μέσα τα καλύτερα με τη Σίση, θέλω να τα περιποιούμε όσο πιο πολύ μπορώ και να τα ενυδατώνω και να τα κρατάω πάντα ενυδατωμένα. Γι' αυτό και χρησιμοποιώ σε κάθε λούσιμο μάσκα, σε κάθε λούσιμο. Απλά αλλάζω συνέχεια εταιρείες, δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ την ίδια. Θα αλλάξω, μετά θα ξαναεπιστρέψω σε μία που μπορεί να μου άρεσε και ξανά και ξανά. Λοιπόν, για να μην συνηθίζει το μαλλί το κάνω αυτό. Αυτή εδώ η σειρά η οποία αποτελείται και από το σαμπουάν όπως σας είπα και από τη μάσκα. Καθίστε τώρα γιατί η μάσκα την πήρα από τη μπανιέρα κατευθείαν και έχει λίγα νερά. Να τη, ορίστε. Αυτά εδώ μαζί με το σαμπουάν και επίσης έχει και το silver. Για εμάς εδώ τις ξανθιές το silver είναι ένα μπλε σαμπουάν, δηλαδή αν σας το ανοίξω μέσα τώρα να το δείτε. Δώστε μου ένα λεπτό. Να, αν δείτε μέσα είναι μπλε. Είναι για να φεύγει η κιτρινίλα από εμάς τις ξανθιές. Πάρα πολύ ωραίο. Όντως φεύγει η κιτρινίλα από εμάς τις ξανθιές με αυτό εδώ το συγκεκριμένο προϊόν. Και αυτή η σειρά, η οποία είναι η Mauve και είναι ιδανική για τις ξανθιές, θέλω να σας πω ότι είναι ό,τι καλύτερότερο μπορεί να έχω χρησιμοποιήσει σε έτσι, σαμπουάν, μάσκες, κρέμες κλπ. Πάρα πολύ ωραία σειρά, είναι υδατική. Το σαμπουάν κάνει ακριβώς αυτό που σας έχω πει ότι εγώ θέλω να τρίζει το μαλλί από καθαριότητα. Και η μάσκα είναι σούπερ ενυδατική, πολύ ενυδατική και χρειάζεται απειροελάχιστη ποσότητα. Αυτό το πράγμα που γίνεται με τη συγκεκριμένη μάσκα, ειλικρινά δεν το έχω ξαναδεί. Γιατί βάζω λίγη ποσότητα, την ανακατεύω στα χέρια μου και όσο απλώνω, νιώθω σαν να διπλασιάζεται. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό πραγματικά, πρώτη φορά συμβαίνει. Αλλά και όμως το νιώθω αυτό με τη συγκεκριμένη μάσκα, οπότε χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα. Και αφού πέρασε ο χρόνος που πρέπει να έχω τη μάσκα στα μαλλιά μου, ξεπλένω και μετά βάζω την κρέμα και ακολουθώ την ίδια διαδικασία που σας είπα που χτενίζω τα μαλλιά μου και με τη βούρτσα που χτενίζω τα μαλλιά μου είναι η Tangle Teaser, η συγκεκριμένη είναι ό,τι καλύτερότερο, είναι το μεσαίο μέγεθος και πριν λίγο καιρό είχα παραγγείλει και το μεγαλύτερο γιατί ήθελα να την έχω μέσα στο μπάνιο να χτενίζομαι, αλλά η μεγάλη δεν με έχει βολέψει τόσο, δεν ξέρω γιατί, ενώ είναι η ίδια βούρτσα ακριβώς, για κάποιο λόγο νιώθω ότι δεν με έχει βολέψει όσο αυτή. Αυτή εδώ είναι η καλύτερη βούρτσα που έχω πάρει μέχρι στιγμής για τα μαλλιά, δεν τα σπάει, δεν τα ταλαιπωρεί, δείτε τι λίγο πως είναι τα δουντάκια της, πάρα πολύ ωραία, την είχα πάρει από το Look Fantastic αν δεν κάνω λάθος και αυτή και τη μαύρη. Τη μαύρη τώρα έχω μέσα στο μπάνιο για να χτενίζω τα μαλλιά μου και όταν βγαίνω από το μπάνιο έχω αυτή εδώ. Και επίσης για εσάς τις ξανθιές που θέλετε silver shampoo και να το βρείτε εύκολα και κάτι πιο οικονομικό, είναι της Matrix, από Look Fantastic θα το βρείτε και αυτό, πολύ ωραίο silver shampoo και αυτό απομακρύνει την κιτρινίλα. Όπως επίσης κάτι πάρα πολύ καλό που μπορείτε να βρείτε, απλά δεν το έχω τώρα εδώ να σας το δείξω. Μπορεί να έχω καμιά συσκευασία μέσα στο ντουλάπι
που φυλάω. Τι έπαθα. Μπορεί να έχω λοιπόν κάποια συσκευασία μέσα στο ντουλάπι όπου φυλάω τα πράγματα, αλλά τώρα πραγματικά γίνεται ένα χάος εκεί και δεν κοίταξα καν. Είναι της L'Oréal από την σειρά Lviv. Πωλείται στα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά πωλείται σίγουρα στα σούπερ μάρκετ. Την έχω δει κάθε φορά που πηγαίνω. Πάρα πολύ ωραίο silver σαμπουάν. Και κάνει δουλειά και οικονομικό και μπορείς να το βρεις και εύκολα τώρα που είναι τα πάντα κλειστά. Και μόλις μου τελειώσει τώρα η σειρά που χρησιμοποιώ από Garnier, έχω πάρει από τη Σύση για καλή μου τύχη πρόλαβα πριν κλείσουν τα καταστήματα το σαμπουάν αυτό για να μπορέσω να τελειώσω και τη μάσκα και το conditioner που έχουν μείνει. Και πάμε τώρα σε δύο προϊόντα, παιδιά, που πραγματικά ειδικά το ένα, να είναι καλά ο άνθρωπος που το ανακάλυψε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω για αυτόν τον άνθρωπο, που θέλω να ψάξω να δω ποιος το έχει βρει αυτό, αυτή τη φόρμουλα εδώ μέσα σε αυτό το μπουκαλάκι, και θέλω να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εσάς που μου το προτείνατε, γιατί αν δεν μου το είχατε προτείνει εσείς, εγώ δεν θα το έπαιρνα. Για κάποιο λόγο, ενώ το έβλεπα και μου το πέταγε συνέχεια στη σελίδα του Look Fantastic, εγώ το σνόμπαρα. Δεν ξέρω γιατί. Σας είχα πει ότι είμαι πολύ φαν του Olaplex νούμερο 6. Είναι μια κρέμα την οποία τη χρησιμοποιείς μετά από το λούσιμο, αφού έχεις λουστεί κλπ. Είναι μια κρέμα η οποία μένει, χτενίζεσαι σε βρεγμένα μαλλιά, μήκη και άκρες, και προστατεύει τα μαλλιά από τη θερμότητα, γεμίζει τις άκρες και τα βοηθάει να μην σπάνε. Και πραγματικά είναι στην ουσία σαν να βάζει μια μάσκα η οποία μένει. Είναι από τα καλύτερα. Και όταν σας είχα δείξει το συγκεκριμένο προϊόν, πάρα πολλά κορίτσια μου είπατε: Μαρινέλη, δεν γίνεται να αγαπάς το νούμερο 6 και να μην έχεις χρησιμοποιήσει το νούμερο 3. Και επειδή ήσασταν πολλές εσείς που μου το είπατε, λέω: Στην επόμενη παραγγελία θα βάλω κι εγώ το Olaplex νούμερο 3. Δεν μπορεί. Κάτι θα ξέρουν τα κορίτσια. Λοιπόν, αυτό ήταν το προϊόν. Olaplex νούμερο 3. Όποιος το ανακάλυψε, να το ανάψω μια λαμπάδα του ανθρώπου, πραγματικά σας το λέω, είναι τέλειο. Τέλειο προϊόν, το καλύτερο προϊόν μαλλιών που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμή στη ζωή μου, ever. Ξέρετε ότι έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλά προϊόντα μαλλιών και γενικότερα συνέχεια θέλω να ανακαλύπτω και ξανά. Μόλις το χρησιμοποίησα, αυτό είναι το πρώτο μπουκαλάκι που βλέπετε εδώ, μόλις το χρησιμοποίησα, από την πρώτη κιόλας χρήση μπήκα και έκανα παραγγελία άλλα δύο μπουκαλάκια τώρα και περιμένω να μου έρθουν. Απλά έχει καθυστερήσει και αυτή η παραγγελία μου, δεν ξέρω τι γίνεται με τις παραγγελίες μου. Πώς χρησιμοποιείτε τώρα αυτό το προϊόν? Δεν χρησιμοποιείτε σαν το προηγούμενο που σας έδειξε, το νούμερο 3, έτσι είναι λίγο πιο ιδιαίτερο. Αυτό χρησιμοποιείται ανά 10 με 15 μέρες περίπου, ανάλογα και τις ανάγκες των μαλλιών σας. Εγώ το χρησιμοποιώ ανά 10 μέρες, δηλαδή 3 φορές το μήνα. Κάνω πρώτα ένα χέρι λούσιμο με σαμπουάν κανονικά για να φύγει οτιδήποτε μπορεί να έχω μέσα πάνω στα μαλλιά μου, λάδια, κρέμες κλπ. Τα στραγγίζω πάρα πολύ καλά με την πετσέτα, τα χτενίζω και μετά τα χωρίζω σε 4 μέρη και βάζω πρώτα εδώ στο πρώτο μέρος, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Γενναιόδορη ποσότητα και το αφήνω όσο πιο πολύ μπορώ. Εδώ πέρα σου λέει νομίζω γύρω στα 10 λεπτά. Ναι. Όχι, εγώ το αφήνω ώρες. Ξυπνάω το πρωί, κάνω αυτή τη διαδικασία, το βάζω στα μαλλιά μου και μπορεί να λουστώ το απόγευμα. Μπορείς να το αφήσεις και όλο το βράδυ στα μαλλιά σου, δεν παθαίνει τίποτα. Το αποτέλεσμα που θα δείτε μετά στα μαλλιά σας δεν θα το πιστεύετε. Γεμίζει τις άκρες, τα περιποιείται, τα κάνει πάρα πολύ μαλακά, πάρα πολύ λαμπερά, είναι εκπληκτικό προϊόν. Πραγματικά σας το λέω, αν αγαπάτε τα μαλλιά σας και θέλετε να του κάνετε έτσι ένα μικρό δώρο, πάρτε το. Είναι και αυτό ένα αρκετά ακριβό προϊόν, το καταλαβαίνω ότι είναι ένα έτσι αρκετά ακριβό προϊόν. Νομίζω και αυτό έχει γύρω στα 25 ευρώ, τώρα έχω μπερδευτεί και αυτό έχει και αυτό. Δεν θυμάμαι. Κάντε το δώρο στα μαλλιά σας και επειδή είναι αρκετά ακριβό και το καταλαβαίνω, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ανά 20 μέρες. Να μην το χρησιμοποιείτε τόσο συχνά για να σας κρατήσει όσο πιο πολύ μπορεί. Εγώ, ας πούμε, είναι εδώ πέρα. Βλέπετε, έχω να χρησιμοποιήσω σίγουρα άλλες 2 φορές ίσως και το έχω χρησιμοποιήσει ήδη 4 φορές. Δηλαδή είναι για αρκετά, είναι σχεδόν για 2 μήνες. Σχεδόν για 2 μήνες κρατάει το κάθε μπουκαλάκι, ανάλογα τώρα και με το μάκρος των μαλλιών σας. Πάρτε το, πάρτε το, πάρτε το, δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το πω, ότι πρέπει να πάρετε το συγκεκριμένο προϊόν και θέλω να πω πάλι ευχαριστώ σε εσάς που μου το προτείνατε και επιμένατε και με πείσατε να το πάρω και να δω αυτό το τέλειο αποτέλεσμα που βλέπω στα μαλλιά μου κάθε φορά που το χρησιμοποιώ. Πάμε τώρα εδώ σε εργαλείο μαλλιών που με ρωτάτε συνέχεια ποιο είναι το εργαλείο μαλλιών που χρησιμοποιώ για να κάνω τις μπούκλες αυτές εδώ πέρα που βλέπετε τώρα, τις ανάλαφρες και εντάξει, εγώ δεν τις κάνω από ψηλά, τις κάνω πιο χαμηλά. Είναι από GHD η πρέσα Platinum Plus. Είναι πιο ωραίτερη πρέσα που έχω δοκιμάσει ποτέ. Νομίζω ότι δύσκολα θα βρω άλλη πρέσα. Πραγματικά είναι τέλεια. Είναι μια έξυπνη πρέσα στην ουσία, διότι οι πλάκες της αναγνωρίζουν τις ανάγκες των μαλλιών σας και ανάλογα ρυθμίζουν τη θερμοκρασία. Δηλαδή, αν πιστέψουν ότι το μαλλί σου είναι λίγο πιο. Έτσι έχω καταλάβει τουλάχιστον ότι. Αν δουν, μάλλον όχι αν πιστέψουν, αν δουν ότι το μαλλί σου είναι λίγο πιο ταλαιπωρημένο
χαμηλώνει την θερμοκρασία. Είναι μια πρέσα η οποία δεν έχει να ρυθμίσει εσύ τη θερμοκρασία και αυτό είναι ο λόγος που την επέλεξα και έδωσα τόσα χρήματα για να την πάρω, γιατί είναι μια αρκετά ακριβή πρέσα, διότι εγώ πάντα είχα το κακό συνήθειο, ενώ και με τους 180 βαθμούς μπορείς να έχεις ένα τέλειο και άψογο χτένισμα, πάντα 220, 230, 240, πόσο πάει η πρέσα. Full, full, full και έκαιγα τα μαλλιά μου. Ενώ αυτή εδώ μόνη της φτάνει μέχρι 180 βαθμούς και ανάλογα ρυθμίζει και εκείνη τη θερμοκρασία και πραγματικά είναι ό,τι καλύτερότερο. Στο ίσιο με εγώ τις πρέσες δεν τις ευχαριστιέμαι τόσο πολύ, για να σας πω την αλήθεια. Ισιώνει πάρα πολύ ωραία, αλλά εγώ προτιμώ το πιστολάκι γιατί μπορούσε τον κλασικό τον τρόπο. Αλλά για μπούκλες, έτσι για ένα απλό σπάσιμο, αυτή εδώ είναι τέλεια, καταπληκτική. Και πριν έρθει λοιπόν το λάδι από Γκίσου, να σας πω το λάδι που εγώ χρησιμοποιούσα και για ποιον λόγο τόσο καιρό δεν το χρησιμοποιούσα, δεν ξέρω, το είχα ξεχάσει. Πήρα το Moroccan Oil. Να το. Το οποίο πώς το θυμήθηκα και το πήρα. Μέσα στο vlog μας, αν θυμάστε, ξαφνικά ένα courier μου έφερε ένα κουτί όπου ήταν το ημερολόγιο με προϊόντα από Moroccan Oil και μέσα υπήρχε ένα travel size προϊόν του Moroccan Oil και έτσι το θυμήθηκα και λέω, α, κάτσε να το δοκιμάσω αφού μου τελείωνε και το λάδι. Και ενθουσιάστηκα και εθίστηκα στο συγκεκριμένο λάδι, εθίστηκα, είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ενυδατικό, απορροφάται, δεν αφήνει λιπαρότητα και θέλει μόνο ένα πάτημα, επειδή είναι πολύ παχύρευστο, να, άμα δείτε, είναι αρκετά παχύρευστο λάδι, θέλει μόνο λίγο, δεν μου λαδώνει καθόλου τα μαλλιά, παρόλο που είναι τόσο παχύρευστο σαν λάδι, τόσο, δηλαδή άμα δείτε εδώ το λάδι, δεν ξέρω φαίνεται, τώρα εγώ προσπαθώ να κάνω ό,τι να είναι, τέλος πάντων, καταλάβατε εσείς τι λέω. Πολύ, πολύ ωραίο. Χαίρομαι που έχει βγει και με αντλία. Γιατί όταν το έπαιρνα εγώ πριν καιρό δεν ήταν με αντλία. Ήταν απλά έτσι έριχνες. Και ήταν κανονικά. Δεν είχε κάτι να ρυθμίζει λίγο το πόσο θα πέσει. Και με ταλαιπωρούσε λίγο αυτό. Το μόνο που δεν μου αρέσει στο συγκεκριμένο λάδι, γιατί πάντα η Μαρινέλη κάτι θα βρει, είναι το αρωμά του. Ενώ μυρίζει ωραία, θεωρώ ότι μυρίζει λίγο πιο βαριά για το δικό μου γούστο. Για το δικό μου. Για τη δική μου όσφρηση, τέλος πάντων, που είμαι έτσι λίγο πιο περίεργη. Δεν έχει κάτι άλλο. Ωραίο λαδάκι, παιδιά. Πολύ ωραίο. Να το προτιμήσετε. Πολύ ωραίο. Αυτά. Και ήρθε αυτή η μεγάλη ώρα. Ήρθε αυτή η μεγάλη ώρα για την οποία έχω αγχωθεί, διότι είχα λάθος πρώτες εντυπώσεις και λάθος πρώτη εμπειρία από το λάδι Γκισού. Τι έγινε τώρα με αυτό το λάδι Γκισού? Εγώ το περίμενα απεγνωσμένα. Θα καθαρίσεις καλή μου κάμερα, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Εγώ το περίμενα απεγνωσμένα να έρθει. Το είχα παραγγείλει ακριβώς στις 3 Φλεβάρι. Και μου ήρθε ένα μήνα μετά, 3 Μάρτη. Άντε να πούμε ότι ήταν και λίγο κουτσοφλέβαρος, άντε από εδώ, άντε από εκεί. Τι έγινε με το συγκεκριμένο λάδι τώρα και γιατί καθυστέρησε τόσο? Θέλω να ελπίζω ότι καθυστέρησε τόσο, γιατί μία φίλη της αδερφής μου που μένει στην Ολλανδία και μου είπε ότι τα δέματα που στέλνει στην Ελλάδα κάνουν περίπου 2 εβδομάδες να έρθουν, θεώρησε ότι φταίει ότι έτυχε όταν εγώ έκανα την παραγγελία. Νομίζω μια μέρα πριν την παραγγελία είχε πέσει πολύ χιόνι στην Ολλανδία και είχαν σχεδόν αποκλειστεί, οπότε δεν έφευγαν τα δέματα. Και όταν το δέμα είδα εγώ στο ίντερνετ ότι ξεκόλλησε, μετά είχαμε εμείς τα χιόνια εδώ. Και έκανε πραγματικά να έρθει πάρα πολύ καιρό. Το συγκεκριμένο μου κόστησε 53 ευρώ. Εγώ πήρα τα 50 ml, δεν πήρα το κατοστάρι. Το κατοστάρι νομίζω είχε 77 συν τα έξοδα αποστολής, θα πήγαινε γύρω στο 80 κάτι. Κάπου εκεί τέλος πάντων. Με τα έξοδα αποστολής αυτό μου ήρθε νομίζω ή 53 ή 55, δεν θυμάμαι. Στον ενθουσιασμό μου τώρα, εγώ όταν χτύπησε ο courier το κουδούνι και κατάλαβα ότι είναι το λάδι από Γκισού, κατεβαίνοντας κάτω, παιδιά, θέλω να σας πω ότι είχα άγιο για το ότι ήρθε το λαδάκι σε καλή κατάσταση, μιας και ήτανε το λαδάκι μέσα στο κουτί, το οποίο κουτί μέσα, οκ. Okay. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο σαν προστατευτικά. Ήταν μέσα σε ένα άλλο κουτί, χωρίς φουσκίτσες μέσα, όπως λέγονται, για προστατευτικά, τίποτα. Το λάδι πήγαινε, ερχόταν, δηλαδή από Ολλανδία μέχρι Ελλάδα για να φτάσει, πρέπει να του βγει καντάντερα. Πραγματικά σας το λέω και είχα άγιο, όπως και κάποιος λίγο να κακοποιούσε παραπάνω το δέμα μου, ούτε στο αεροδρόμιο, ούτε οπουδήποτε θα το έπαιρνα το λάδι χίλιο σπασμένο, δεν υπήρχε περίπτωση. Και μου έκανε εντύπωση αυτό πως η συγκεκριμένη εταιρεία δεν, αφού άνοιξε, έχει ανοίξει μάλλον
τις αποστολές της για πάρα πολλές χώρες εντός Ευρώπης, δεν ξέρω στις άλλες χώρες τι γίνεται, να μην έχουν προνοήσει για κάτι τέτοιο, δηλαδή ένα χαρτί ή αυτές οι φούσκες, κάτι. Πάνω στον ενθουσιασμό μου εγώ για να δω πώς να το χρησιμοποιήσω και να έχω τις πρώτες εντυπώσεις, μπήκα λούστηκα, στέγνωσα μαλλιά, χτενίστηκα και έβαλα το βίντεο στο YouTube για να δω πώς χρησιμοποιεί και εκεί. Η γλυκούλα έριξε πάρα πολύ προϊόν πάνω στο χέρι της, όπου λέω κι εγώ, εντάξει, αυτή έχει το 8πλάσιο μαλλί, από μένα θα ρίξω εγώ το μισό. Έλα όμως που δεν ήταν έτσι και είδα το μαλλί μου να είναι λαδωμένο και λέω, εντάξει, τσάμπα λεφτά έδωσα. Όμως μετά με λίγο πιο πολύ ψυχραιμία και όχι τόσο χαρά γιατί μου κόπηκαν τα φτερά, διάβασα πάνω ότι σου λέω ότι πρέπει να βάλεις 1 με 3 σταγόνες. Καταλάβατε. Οπότε εγώ τώρα θα χρησιμοποιήσω 2 σταγονίτσες για να δούμε αν όντως γίνει κάτι. Λοιπόν, να έχουμε εδώ αυτό το πλάνο για να δούμε τη λάμψη των μαλλιών μου χωρίς λαδάκι. Το μόνο που έχω βάλει εγώ τώρα είναι τα σαμπουάν μου κανονικά και την κρεμούλα αυτή που σας είπα που τώρα δοκιμάζω, που τώρα χρησιμοποιώ, τη Garnier, αυτή εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι η λάμψη, αυτά είναι τα μαλλιά. Είναι πολύ απαλά, δεν μπορώ να πω, ακόμα και με αυτά τα προϊόντα που χρησιμοποιώ. Λοιπόν, θα βάλω στο χέρι μου, καθίστε τώρα, δεν μην γίνει καμία ζημιά, μόνο 2 σταγόνες. 1, 2. Πολύ λίγο μου φαίνεται, τέλος πάντων. Δεν θα το παρακάνω όμως. Θα ανακατέψω, όπως λένε και εκεί. Και θα απλώσω να δούμε τι θα δούμε. Εγώ θεωρώ ότι δεν επαρκεί αυτή η δόση που έβαλα για τίποτα. Για να δούμε, φαίνεται κάποια λάμψη παραπάνω. Όχι. Γι' αυτό θα βάλω άλλη 1 σταγονίτσα, μισό. Λοιπόν, για να δούμε, για να δούμε. Ελπίζω να μην το ξαναμετανιώσω. Αν και είχα βάλει περισσότερο από αυτό που έριξα τώρα. Ναι, τώρα ναι. Νομίζω ότι θέλει 4 σταγονίτσες στα δικά μου μαλλιά τουλάχιστον. Τώρα ναι, νιώθω και την απαλότητα στα μαλλιά. Θέλω να σας πω ότι την πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα, ανακάλυψα, παρόλη τη λιπαρότητα που έβλεπα, ότι τα μαλλιά μου είναι πιο μαλακά από κάθε άλλη φορά, με όποιο προϊόν και αν έχω χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, για να δούμε τη λάμψη, αν υπάρχει κάποια διαφορά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Να σας πω την αλήθεια μου, αλλά από απαλότητα, παιδιά, εξακολουθώ, το μαλλί μου είναι πάρα πολύ απαλό, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Το τραγικό όλης της υπόθεσης με αυτό το λάδι, ξέρετε ποιο είναι, ότι εγώ σε όποια βίντεο και αν είχα δει για το συγκεκριμένο λάδι που μιλούσαν, όλες οι κοπέλες έλεγαν ότι μυρίζει πάρα πολύ ωραία και θεϊκά και παιδιά, δεν το μυρίζω. Μυρίζει όμως το λάδι, γιατί και ο κανάκης μου που τη μυρίζει και η μαμά μου που το μύρισε μου πάνω ότι μυρίζουν, αλλά εμένα η δική μου η όσφρηση δεν πιάνει το άρωμα αυτού του λαδιού. Δεν ξέρω γιατί. Μυρίζω όμως, δεν είναι κορονοϊός. Μυρίζω κανονικά, τα πάντα μυρίζω κανονικά. Αλλά εμένα η όσφρησή μου αυτό το άρωμα δεν το πιάνει και εξακολουθεί να μην το πιάνει. Λοιπόν, θα έρθω όσο πιο κοντά μπορώ. Για να το δείτε. Καθίστε λίγο να ανοίξω και εδώ μισό λεπτό. Άνοιξα λίγο να μπει περισσότερο φως για να δούμε περισσότερο την γυαλάδα, γιατί έχουν όντως γυαλάδα, δεν μπορώ να πω. Γυαλίζουν πολύ τα μαλλιά. Τώρα, όσο ό,τι αφορά μάλλον στο συγκεκριμένο λάδι, είναι κάτι το οποίο θα το ανακαλύψω σε βάθος χρόνου. Πάντως, σαν πρώτη εντύπωση που το είχα δοκιμάσει τη μέρα που ήρθε, όπως και τώρα που είναι η δεύτερη φορά, θέλω να σας πω ότι πραγματικά τα μαλλιά μου είναι πιο μαλακά από κάθε άλλη φορά. Θα το δούμε με τον καιρό αυτό. Θα σας ξαναμιλήσω εγώ για το συγκεκριμένο λάδι, γιατί ξέρω ότι ενδιαφέρεστε πάρα πολλές. Οπότε ας γίνω εγώ το πείραμα και βλέπουμε. Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά 100% ότι και δίνει λάμψη, φαίνεται δηλαδή η διαφορά. Βλέπετε. Τώρα έχει απορροφηθεί, δεν έχω αυτή τη λιπαρότητα που φαινότανε. Νομίζω πως τα μαλλιά μου είναι πιο λεία από ό,τι ήτανε. Τι λέτε εσείς, έτσι νομίζω, δεν ξέρω, τα βλέπω πιο λεία. Το μόνο σίγουρο που μπορώ πραγματικά να το πω με πάρα πολύ σιγουριά είναι ότι τα μαλλιά μου είναι πιο απαλά από ποτέ. Από ποτέ όμως, πάρα πολύ απαλά. Ακόμα και με τα άλλα λάδια που έχω χρησιμοποιήσει, γιατί έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλά, είναι πολύ απαλά. Καλό αυτό, το ότι είναι τόσο απαλά είναι καλό, οπότε σημαίνει ότι λειτουργεί και κάνει δουλίτσα. Θα το δούμε όμως, να βλέπετε. Σαν να νιώθω ότι τώρα αρχίζει το μαλλί και γυαλίζει περισσότερο. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είμαι ενθουσιασμένη με το συγκεκριμένο λάδι, αλλά κρατάμε και μια αυτή γιατί είναι πρώτες εντυπώσεις, πάντως πολύ ωραίο. Το άρωμα δεν το πιάνω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα εξακολουθήσω να το κρατήσω το κουτάκι του για κάποιον περίεργο λόγο, που εγώ δεν το κάνω αυτό, αλλά εδώ δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Εγώ κατευθείαν πετάω κουτάκια. Τέλος πάντων,
Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτά ήταν τα προϊόντα που έχω αγαπήσει εγώ για τα μαλλιά. Θέλω πριν φύγετε οπωσδήποτε να μου γράψετε ένα δικό σας πολύ αγαπημένο προϊόν για τα μαλλιά. Γιατί είδατε, ας πούμε το Olaplex 3, μπορώ να σας το προτείνω επειδή εσείς μου το προτείνατε. Εγώ το δοκίμασα, έγινα το πείραμα στην ουσία και το προτείνω σε όλες εσάς. Και εξαιτίας σας στην ουσία το ανακάλυψα, αλλιώς δεν θα το έπαιρνα. Και πραγματικά για μένα είναι το καλύτερο προϊόν μαλλιών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο που εσείς να το έχετε ανακαλύψει και εγώ να μην το έχω ανακαλύψει ακόμα. Οπότε, να μου γράψετε από κάτω, στην περιγραφή. Και όσα μαζευτούν, βασικά ένα προϊόν μαζέψει τα περισσότερα, θα πάω να το πάρω για να το δοκιμάσω και να σας μεταφέρω τη γνώμη μου. Σας αφήνω κάπου εδώ, πάλι ένα 30 λεπτό βίντεο από ό,τι φαίνεται θα έχουμε, αλλά από ό,τι είδα σας αρέσουν πάρα πολύ. Και θα τα πούμε πάλι σύντομα με νέο βιντεάκι. Σας φιλώ πάρα πολύ γλυκά. Γεια σας! Αυτό το πλάνο είναι αφού το τελείωσα το βίντεο και μπήκα στο μπάνιο. Παιδιά, η λάμψη που δίνει το λάδι είναι απερίγραπτα υπέροχη. Δείτε εδώ. Απλά μάλλον έφταιγε ο φωτισμός. Στο βίντεο δεν ξέρω. Δείτε πόσο ωραία γυαλίζουν τα μαλλιά μου. Είναι υπέροχο λαδάκι. Πολύ ωραίο. Δείτε εδώ. Wow.